Στη Θράκη αλλά και ευρύτερα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το μεσημέρι της Κυριακής 18 Σεπτεμβρίου. Ο πρώην πρωθυπουργός κληθείς να σχολιάσει τη φτωχοποίηση που καταγράφεται σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιο βιώσιμο και συγκεκριμένο πλάνο ανάπτυξης για την περιοχή. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως δεν διανέμονται σωστά. Χρειάζεται ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στη Θράκη και θα έρθει εάν στοχεύσουμε σε παραγωγικές επενδύσεις μακράς πνοής και στην αξιοποίηση του μεγάλου όπλου που έχουμε, τους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημείωσε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, αναφέροντας πως τόσο η Θράκη όσο και άλλες περιοχές παραμένουν αποκλεισμένες από τους εν λόγω πόρους. Και συγκεκριμένα τώρα για περιφέρειες οι οποίες έχουν και μια έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία όπως η Θράκη. Νομίζω ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να κουβεντιάσουμε για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο. Ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο το οποίο θα έρθει εάν στοχεύσουμε σε παραγωγικές επενδύσεις μακράς πνοής και όμως, επαναλαμβάνω, στην αξιοποίηση του μεγάλου όπλου που έχουμε, που είναι η πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης, που δυστυχώς ούτε για την Θράκη με τη γνωστή της ευαισθησία υπάρχει κάποια εξαίρεση. Δείτε τι ακριβώς κάνει η Πορτογαλία με το Ταμείο Ανάκαμψης σε σχέση με την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και πώς διοχετεύουμε εμείς τους πόρους, είπε ο κ. Τσίπρας. Μία από τις πρώτιστες προτεραιότητές μας είναι η ανακατανομή αυτών των πόρων, τόνισε. Ναι, στόχοι της περιφερειακής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η ενίσχυση της τοπικότητας, είναι η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής, είναι μια ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που θα περνάει μέσα από τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, τη δημογραφική ανανέωση, αν θέλετε, της Υπαίθρου, την άρση των εμποδίων της νησιωτικότητας και της ορεινότητας,